Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τα χιόνια και τον παγετό. Ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται σε ετοιμότητα εν ώψη της επερχόμενης κακοκαιρίας. Εν ώψη λοιπόν της κακοκαιρίας Μύδιας, η οποία αναμένεται να πλήξει το Δήμο μας, τις περιοχές του Δήμου μας από όπως φαίνεται μέχρι τώρα, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει κιόλας, από το απόγευμα της Κυριακής έως της Δευτέρας, το οποίο θα ακολουθήσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός, το οποίο είναι εξίσου και αυτό δύσκολο, και ο παγετός είναι δύσκολος σαν το χιόνι δηλαδή, μπορούμε να πούμε, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτός. Οπότε με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά μοντέλα βλέπουμε ότι το φαινόμενο θα εξελιχθεί τις ημέρες που είπαμε. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα μηχανήματα του Δήμου, Greater, GCB, Bobcat, αλατιέρες, καθώς επίσης έχουν αναστραντεί και οι άδειες των χειριστών, οπότε έχουμε στη διάθεσή μας και χειριστές. Όλες οι κοινότητες του Δήμου έχουν ενημερωθεί για την επερχόμενη κακοκαιρία, με σκοπό αρχικά να προστατευτούν, αλλά και δεύτερον να ενημερωθεί ο Δήμος εάν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες ατόμων που θα χρειαστεί να μετακινηθούν τις ημέρες εκείνες σε κάποιο κέντρο υγείας ή σε νοσοκομείο. Έχουμε διανύμει σακουλάκια με αλάτι σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, τις οποίες θα τα παραλάβουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων και θα τα διανύμουν όπως αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να τα διανύμουν. Έχουμε επιπλέον ήδη αποστείλει έγγραφα επίσης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στους πρόεδρους, προκειμένου να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους για την επικείμενη κακοκαιρία, προκειμένου και οι κτηνοτρόφοι να έχουν επάρκεια σε τρόφιμα για τα ζώα τους και για νερό. Επιπλέον, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μας γνωστοποιήσουν αν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, άτομα τα οποία θα πρέπει να μετακινηθούν εν ώψη της κακοκαιρίας προκειμένου να προσέλθουν σε κάποιο κέντρο υγείας, σε κάποιο νοσοκομείο, όπως άτομα, για παράδειγμα τους χάρη, που κάνουν αιμοκάθαρση. Για αυτά θα δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα πολύ σημαντικά για μας.